Βρισκόμαστε στο Polish Hammam με τον ένα και μοναδικό Λάκη Γαβαλά. Έχουμε έρθει να κάνουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι θα μας κάνεις? Είσαι καλά? Όχι. Πώς το ήξερα και έβαλα τα λεμόνια με το ροζ που πάει τόσο πολύ? Τι έχουμε εδώ? Α, έχουμε και τα τσάγια μας, υπέροχα. Αν και τα τσάγια τα πίνουν οι γριές, βέβαια στο χαμάμ πρέπει να αισθάνεσαι ένας γέρος αφισμένος από τα προβλήματα, ο οποίος ξαναγεννιέσαι και βγαίνει έξω πολύ νέος. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 66 χρονών. Τι λες, μωρέ? Και μου αρέσουν τα ζυγά νούμερα τρελά, γι' αυτό και είναι η καλύτερη εποχή της ζωής μου. Θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να κάνεις εδώ ένα σπα. Καταρχήν δεν το έκανα εγώ, το έκανε η κυρία Λούτσου, η οποία με προτίμησε μέσω ενός headhunter ως συνεργάτη για το business development. Με τα ρούχα ασχολείσαι πλέον, Λάκη? Κάποιες φορές ναι και άλλες όχι. Υπάρχουν βιοτεχνίες που λέμε θα κάνουμε ξανά τα ρούχα, άλλες που λένε άστο για αργότερα και μία κάνουμε, μία δεν κάνουμε. Οικονομικά πώς είσαι? Άσχημα ακόμη, αλλά ευτυχώς έχω τις φίλες μου του εξωτερικού που τελικά διαθέτουν τα πάντα, τις βίλες τους, τα σκάφη του, τα αεροπλάνα του και αυτά που δεν μπορούσα τελικά ενώ δούλευα τόσα χρόνια να τα γεύω, τα γεύομαι τώρα. Καλά λένε και ο Γαβαλάς δίνεται τόσο ακριβά με τη λεφτά. Καταρχήν είναι όλα του αρχείου μου. Δεύτερον, εδώ οι bloggers, οι χαζομπλόγκερς και έχουν και φοράνε ό,τι θέλουν. Δεν θα έχω εγώ που είμαι και icon, αν είναι δυνατόν. Προχτές μου στείλε ο Lagerfeld την ειδική limited edition τσάντα, γιατί είμαι ένας από τους 10 ανθρώπους του κόσμου που εκτιμά. Έχω τόσα πολλά από το παρελθόν. Μένει στο ενίκιο? Μένω στο ενίκιο, ναι. Μάλλον, θα μείνω στο ενίκιο, γιατί το σπίτι που είχα μου το πήρανε προχθές, οπότε θα μείνω στο ενίκιο. Το σπίτι στη Μύκονο? Το σπίτι στη Μύκονο νοικιάστηκε, γιατί αυτό είναι ιδιοκτησία μου, δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία. Αν και πάρα πολύ θέλανε να το έχουν, να το ξεσκίσουν οι αρχές και οι πάντες. Φυσικά, αν θέλω να το πάρουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρεις, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Πώς είναι να έχεις τα πάντα, να χάνεις τα πάντα και να πηγαίνεις και φυλακή? Είναι σκληρό αυτό που μου έχει συμβεί. Υπήρξε ένα άτομο που δούλεψε πάρα πολύ στην Ελλάδα, επένδυσε πολλά χρήματα. Θυμάμαι ότι και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έλεγαν ποιος είναι αυτός ο τρελός. Και τελικά δεν κατάλαβα τι εννοούσα. Νόμιζα ότι ήταν κομπλιμέντο. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, ο οποίος είπε θα τακτοποιήσω όλους τους τρελούς και μας αποτελείωσε. Αλλά εγώ εδώ είμαι. Η πρώτη ύλη είμαι εγώ. Λάκη. Νομίζω ότι και γυμνός να κάνω το stop. Κάποιος θα με βάλει μέσα και θα με πάει κάπου. Σε ξέχασαν πολύ? Κοίταξε, με ξέχασαν αυτοί που ήθελα. Αδιαφόρησαν αυτοί που ήθελα και εγώ αδιαφόρησα για αυτούς. Κράτησα τελικά αυτό που λέμε το essence του πράγματος. Οπότε. Ποιοι έμειναν? Έμειναν τα αγαπημένα μου άτομα. Του ερωτικού μου φάσματος, του πολύ στενού μου φιλικού και του πολύ πολύ στενού μου επαγγελματικού που είναι μόνο η αδερφή μου. Ερωτικά σε τι φάση είσαι? Είμαι καλά. Είσαι ερωτευμένος? Αλλά τώρα θα κάνω και απιστία αυτόν τον καιρό. Μου έχει έρθει στο μυαλό, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αλλά επειδή τώρα τελευταία διάβαζα ένα βιβλίο που τελικά με συγκλώνησε λίγο και μετά πήγα να δω τηλεόραση και έβλεπα Survivor, ερωτεύτηκα ένα παίχτη του Survivor. Ποιον? Είναι μαχητής. Τον Ηλία. Σ' αρέσει ο Ηλίας? Τρελαίνομαι. Είναι ο σωματότυπος που μπήκε ο ίδιος, βγαίνει ο ίδιος, άρα πάνε να πει ότι είναι ατόφιο παιδί. Θα κάνεις κάτι μαζί του? Κοίταξε, κάτι θα κάνω μαζί του σίγουρα. Ίσως αυτός είναι η αιτία να ξανακάνω ρούχα. Ή θα κάνω υπομονή γιατί θα με φτύσει. Σκέφτηκες? Για να μην ματιαστώ, βέβαια. Σκέφτηκες ποτέ να γίνεις πατέρας? Κοίταξε, επειδή μεγάλωσα τα ανήψια μου, νόμιζα ότι είμαι ένας πατέρας σταδιακός. Μετά μου έφυγε αυτό το πράγμα από το μυαλό μου. Μετά τα 55 μου είπα ότι δεν γίνεται να μπορέσω να σκέπτομαι κάτι τέτοιο. Είτε με παρένθετη μητέρα, είτε με κανονική γυναίκα. Γιατί να σου πω την αλήθεια, το φίλο μου, γιατί θέλουμε να το πάμε κάπου εκεί, οπότε να διευκρινίσουμε στον κόσμο, δεν προσδιορίζεται. Δηλαδή, το αν δικό πάρεις σου φίλο. Ναι, το δικό μου φίλο. Τι εννοείς? Δεν θέλω αυτό που αναγράφει ένα πλαστικοποιημένο έγγραφο που λέγεται ταυτότητα RNE φίλη. Εσύ τι είσαι? Κοίταξε να δεις. Έχω ερωτευτεί άντρα που δεν έγινε ποτέ τίποτα. Γιατί γούσταρα την οντότητα αυτή και με έχουν ερωτευτεί γυναίκες που τους έδωσα πολύ περισσότερο από ό,τι έδινα στον άντρα που είχα ερωτευτεί. Πώς γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο που φοράς μόνο μπουρνούζι, εσύ να έρχεσαι έτσι, δεν αισθάνεσαι κάπως άβολα? Κοίταξε να δεις, έχω 15 τρόπους να δένω το πεστεμάλ. Το κάνω τουρμπάνι, το βάζω μόνο στα πόδια, το βάζω στη μέση, τη λίγο μολόκληρο, χρησιμοποιώ 3 τη φορά. Οπότε μου κάνει καλό το χαμάμ. Στην υγειά μας. Γεια μας. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και να έχεις την υγεία σου. Να είσαι καλά. Και από εδώ και πέρα μόνο δεξιά. Και πάντα, ναι, και δεξιόστροφα.